τη σχέση που υπάρχει ανάμεσα στις, να πω, τις προσωπικές σχέσεις, τις πιο μύθιες, έτσι, σκέψεις, επιλογές και τα λοιπά που μπορεί να έχει ο άνθρωπος, άντρας ή γυναίκα, σε σχέση με το πώς είναι διαμορφωμένη όλη η κοινωνία, η οικονομία της, η πολιτική της, η φιλοσοφία της, πώς διαχέεται η φιλοσοφία της μέσα από την εκπαίδευση, από τα ήθη και τα έθιμα, τέλος πάντων από κάθε φορέα ο οποίος μπορεί να επηρεάσει και να διαμορφώσει μαζικά και την ατομική συνείδηση. Βεβαίως και συνολικότερα αυτό που λέμε κοινωνική συνείδηση. Για μας λοιπόν είναι μια μεγάλη ευκαιρία να συζητήσουμε αυτό το θέμα, για το οποίο φαίνεται ότι έχετε ενδιαφέρον και φάνηκε και πέρσι στο φεστιβάλ της ΚΝΕ και του Οδηγητή στην Αθήνα, στο κεντρικό φεστιβάλ, να συζητήσουμε αυτό το θέμα και να βοηθήσει, αν θέλετε, η συζήτησή του για να προσεγγίσουμε ζητήματα μαρξιστικής, θα λέγαμε, ηθικής, ψυχολογίας, που σχετίζονται συνολικά με την κομμουνιστική ιδεολογία και τους στόχους του κομμουνισμού, του σοσιαλισμού-κομμουνισμού, ως την νέα κοινωνία που μπορεί πραγματικά να ανθίσει η προσωπικότητα του ανθρώπου. Στις μέρες μας και ιδιαίτερα οι νέες και οι νέοι που βρίσκονται σε αυτή την αίθουσα και όχι μόνο, είναι εύκολο να μην μπορούν να καταλάβουν ότι υπήρχε μία χρονική περίοδος, παρατεταμένη, πολλά δηλαδή χρόνια, όχι πολύ μακρινή, υπάρχουν και παίζονται ακόμα και ταινίες, υπάρχουν και θεατρικά έργα, υπάρχουν και και λογοτεχνικά έργα και τα λοιπά, που κυρίως η γυναίκα, αλλά εν μέρει αυτό αφορούσε και τον άντρα, δεν αποφάσιζε μόνη της η γυναίκα για το ποια σχέση θα κάνει, τη σχέση ζωής. Εν πάση περιπτώσει, αν θα παντρευτεί, ποιο θα παντρευτεί, πότε θα παντρευτεί, θα κάνει παιδιά και τα λοιπά. Δεν ξέρω τώρα αν θυμάται κανείς το προξενιό της Άννας, έτσι είναι. Εμβληματική ταινία. Τον πρώτο χρόνο μετά την πτώση της δικτατορίας στην Ελλάδα. Βέβαια, σήμερα ξενίζει τους νέους αυτό, γιατί δεν υπάρχει. Και σωστά δεν υπάρχει, είναι κάτι που το έχει ξεπεράσει η ίδια η εξέλιξη και η πρόοδος, αν θέλετε, της ίδιας της καπιταλιστικής κοινωνίας στην οποία ζούμε. Το μαθαίνουμε όμως από άλλες κοινωνίες. Ή, να το πω ακόμα πιο χοντρά, υπήρχαν εκατοντάδες χρόνια, χιλιάδες χρόνια, που η σεξουαλικότητα ως αναγκαιότητα της γυναίκας δεν αναγνωριζότανε. Αναγνωριζότανε μόνο για τον άντρα. Και αυτό είχε διαμορφωθεί πάνω σε αυτό το οικογενειακό δίκαιο, γενικότερα το δίκαιο, έτσι. Φυσικά τα ήθη, τα έθιμα και τα λοιπά. Και πέρασαν πάρα πολλά χρόνια, έπρεπε να πέρασαν ακόμα περισσότερα χρόνια από ότι από εκείνη τη χρονική περίοδο που μαζικά η γυναίκα βγήκε σε αυτό που λέμε την κοινωνικά αναγνωρισμένη εργασία, την κοινωνική εργασία. Άρχισε δηλαδή να δουλεύει, όχι να δουλεύει μέσα στο σπίτι ή στο αγροτικό νοικοκυριό, αλλά να δουλεύει ως μισθωτή ή και πιο περιορισμένα βέβαια τότε ως αυτοαπασχολούμενη. Αυτή βέβαια την εξέλιξη που έφερε ο καπιταλισμός, τη δυνατότητα, τις νέες συνθήκες, τις οικονομικές και τις κοινωνικές, θα λέγαμε εμείς και τις επιστημονικές και τις τεχνολογικές, για να μπορεί η γυναίκα ως βασικός φορέας της τεκνοποίησης με τη μητρότητα να μπορεί να δουλέψει. Παρόλο που έγινε αυτό και παρόλο που αυτό το σπρώξε, ας το πούμε πιο μαζικά,
και το επιτάχυνε κατά κάποιο τρόπο, οι ανάγκες που γέννησαν οι δύο μεγάλοι υπεριαλιστικοί πόλεμοι, παγκόσμιοι, ο πρώτος και ο δεύτερος, παρόλα αυτά δεν είχε έρθει σε όλη τη ζωή της γυναίκας, δεν είχαν έρθει οι αντίστοιχες αλλαγές, έτσι. Αυτά που αναγνωριζόντουσαν ως δικαιώματα ατομικά και κοινωνικά για τον άντρα, αναγνωριζόντουσαν και για τη γυναίκα. Και δεν το λέω μόνο όσον αφορά αυτά που στερούνταν οι εκμεταλλευόμενες τάξεις, αλλά στέρηση τέτοιων δικαιωμάτων που αφορούσαν ακόμα και την ατομική επιλογή στις προσωπικές σχέσεις, τις ερωτικές, τις οικογενειακές κτλ. Αφορούσε και τη γυναίκα της εκμεταλλεύτριας τάξης, δηλαδή τη γυναίκα της αστικής τάξης. Άργησαν πάρα πολύ να διορθωθούν ή, εν πάση περιπτώσει, να γίνουν οι απαιτούμενοι εξυγχρονισμοί στην εκπαίδευση, στο δίκαιο, όχι μόνο το οικογενειακό, αλλά και το εργατικό δίκαιο, μέχρι να φτάσει, αυτό ήταν και το τελευταίο, να φτάσει έστω ως σε διακηρυκτικό επίπεδο να αναγνωρίζει το ίση αμοιβή για ίση για όμοια, ας το πούμε καλύτερα, εργασία ανεξάρτητα από το φύλο. Ωστόσο, μέσα στη ζωή τα πράγματα κυλάνε πιο αργά και όταν λέμε μέσα στη ζωή, δηλαδή σε αυτό που μπορεί να εκφράζεται στην καθημερινότητα, στις προσωπικές σχέσεις, αυτό που λέει και ο τίτλος του θέματος που συζητάμε σήμερα, στις οικογενειακές. Εκεί το θέμα, ας το πούμε, της ισονομίας και της ισοτιμίας καθυστερεί ακόμα περισσότερο ή αυτό που θέλουμε εμείς να προσέξετε είναι το ότι ταυτόχρονα γεννιόνται όμως και νέες μορφές ανισοτιμίας ανάμεσα στα δύο φύλλα που μπορεί να μην αφορούν 100% τον τρόπο που εκφραζόταν παλιότερα η στέρηση του δικαιώματος στη σεξουαλικότητα για τη γυναίκα και όχι για τον άντρα, αλλά παίρνουν νέες μορφές. Έτσι, νέες μορφές. Μία από αυτές είναι ότι διατηρείται αυτό που λέμε και η σεξουαλική κακοποίηση, η σεξουαλική βία του άντρα προς τη γυναίκα. Δεν είναι όμως μόνο αυτό, γιατί ξέρετε δυστυχώς ότι είναι εκτεταμένο η βία η σεξουαλική απέναντι σε παιδιά, σε ανήλικους δηλαδή. Και που αυτό δείχνει ότι ορισμένα ζητήματα δεν είναι καθαρά ζητήματα ατομικής επιλογής ή δεν πρέπει να τα προσεγγίζει ο άνθρωπος μόνο σαν ζητήματα στενά ατομικής επιλογής. Παραδείγματος χάρη, πολλές φορές ακούγεται έτσι. Σε σεξουαλικό επίπεδο μπορώ να κάνω ό,τι θέλω, έτσι. Ποιον ενδιαφέρει τι κάνω εγώ στο κρεβάτι μου, ας το πούμε λίγο πιο χοντρά. Όμως, πρέπει να έχουμε υπόψη μας ότι η ελευθερία του ανθρώπου δεν είναι κάτι το ουδέτερο. Πέρα από το ότι έχει ταξικότητα, προσδιορίζεται κάθε φορά από το πού έχει φτάσει το επίπεδο συνολικά των ελευθεριών, των δεσμεύσεων σε μια συγκεκριμένη κοινωνία. Θα το πω αλλιώς. Συζητήσαμε προηγούμενα, είπαμε, αναφέρθηκα στο ότι η σεξουαλικότητα για την γυναίκα δεν ήταν πάντα ένα δικαίωμα αναγνωρισμένο από την κοινωνία. Σήμερα είναι. Άρα έχει ιστορικότητα. Άρα δεσμεύει και την επιλογή ή και μέχρι πού, ποια επιλογή και τα λοιπά, τι συνέπειες της επιλογής και όλα τα σχετικά. Ας πάρουμε ένα άλλο παράδειγμα. Σήμερα, σωστά, η κοινωνία δείχνει μία ευαισθησία, εννοώ η κοινωνία μέσω των κομμάτων, μέσω του δικαίου, μέσω της εκπαίδευσης κτλ. Απέναντι σε ένα ζήτημα που υπήρχε μέχρι πρότινος, έντονα, και μπορεί ακόμα να υπάρχει,
όσο πηγαίνουμε προς τα χωριά, σε κάποιες περιφέρειες της Ελλάδας πιο έντονα, ίσως περισσότερο από ότι στα μεγάλα αστικά κέντρα κτλ. Ποιο ζήτημα, το ότι η κοινωνία στεκόταν αρνητικά απέναντι στον ομοφυλόφιλο σεξουαλικό προσανατολισμό, δηλαδή στην σεξουαλική επιλογή μεταξύ ανθρώπων του ίδιου φύλου, είτε ανδρών είτε γυναικών. Αυτό σήμερα σωστά πάει να διορθωθεί και να καταπολεμήσει με κάθε τρόπο και έχει πάρει και πρωτοβουλίες στο κόμμα μας σε αυτή την κατεύθυνση. Να καταργηθεί κάθε, να τιμωρηθεί αυστηρά κάθε μορφή επιθετικότητας, αποξένωσης από το οικογενειακό, από το σχολικό, από το εκπαιδευτικό γενικότερα, από το εργασιακό περιβάλλον, γενικότερα από το κοινωνικό περιβάλλον που ξεκινάει έτσι με κίνητρο και επιλογή ποια είναι η σεξουαλική, ας το πούμε, επιλογή, η ομοφυλόφιλη, στην προκειμένη περίπτωση, σεξουαλική επιλογή. Ωστόσο, πρέπει να δούμε ότι και στα πολλά χρόνια έτσι, εξέλιξης των κοινωνιών, πάντα η κοινωνία δεν στεκόταν αρνητικά, αλλά και πάντα και δημιουργήθηκαν και ορισμένες προϋποθέσεις για να σταθεί αρνητικά. Δηλαδή πρέπει να μπαίνουμε πιο βαθιά στα ζητήματα για να καταλάβουμε ότι δεν είναι στενά μόνο κάποιες ατομικές επιλογές. Παραδείγματος χάρη, όπως θα γνωρίζετε, στη δουλοκτητική, σε ορισμένη βαθμίδα ανάπτυξης της δουλοκτητικής κοινωνίας και χαρακτηριστική τέτοια ήταν η αθηναϊκή δουλοκτητική κοινωνία, η κοινωνία δεν καταδίκαζε, αντίθετα υιοθετούσε την, δεν θα έλεγα ακριβώς ομοφυλόφιλη, αλλά ξέρετε, μια ορισμένη σχέση μεταξύ ανδρών, μεταξύ μεγάλων ανδρών, όμως πάντα μέσα στο πλαίσιο της δουλοκτητικής τάξης και των εφήβων, που είχε και ένα χαρακτήρα μοίησης γενικότερης στα της κοινωνίας και μέσα σε αυτό το χαρακτήρα της μοίησης περιλάμβανε και την μοίηση γενικά σε αυτό που λέμε τι είναι έρωτας, ακόμα και στην σεξουαλικότητα. Αυτό έγινε τότε γιατί υπήρχε ένα τεράστιο χάσμα ανάμεσα στην επικοινωνία, την ερωτική, την ψυχική, την πνευματική, ανάμεσα στους άντρες και στις γυναίκες. Γιατί η θέση της γυναίκας ήταν πολύ υποβαθμισμένη, ακόμα και για τη γυναίκα της τάξης των δουλοκτητών περιοριζόταν, είχε ορισμένα δικαιώματα που δεν τα είχε βεβαίως η δούλη, ή αν θέλετε στερούνταν και ο δούλος δικαιωμάτων και όχι μόνο η δούλη και στοιχειοδόδο δικαιωμάτων, όμως αναγνωριζόταν ότι μπορούσε να ήταν, πώς να το πούμε, η κυρία, έτσι, η κυρίαρχη του σπιτικού της και βεβαίως τη σεβόντουσαν οι άντρες για ποιο πράγμα, για το ότι ήταν ο φορέας της τεχνοποίησης, της μητρότητας. Όταν έφτασε η κοινωνία, η δουλοκτητική, στο απόγειό της με την Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία, αλλά και ταυτόχρονα έπιασε τα όρια της και μπήκε σε μεγάλη παρακμή και σύψη, μέσα στην τάξη των δουλοκτητών, και ακόμα και των ελεύθερων, αλλά μη δουλοκτητών, φυσικά όλα αυτά που λέμε δεν αφορούσαν τους δούλους, δεν τους αναγνώρισαν ούτε το δικαίωμα της προστασίας της ζωής τους. Σε αυτή τη φάση λοιπόν υπήρξαν ακρότητες. Σε μια διαδικασία έτσι βεβαίως άρχισε να αντιδρά σύψεις, ακραία φαινόμενα,
Δηλαδή, έστω εκείνη η ηθική που είχε διαμορφώσει η δουλοκτητική κοινωνία όταν αναπτυσσότανε, την άφηκαν όλα στον αέρα. Αυτό βέβαια μπορείτε να το δείτε περισσότερο και πιο έντονα αργότερα, όταν άρχισε να εμφανίζεται πιο καθαρά η σύψη του επόμενου κοινωνικο-οικονομικού συστήματος, που ήταν η φεουδαρχία. Και εδώ θα σας θυμίσω μία εμβληματική ταινία, το 120 μέρες Σόδομα και Γόμαρα του Παζολίνη, έχει πεθάνει τώρα, που όμως με αναφορά την εποχή της σύψης της φεουδαρχίας, ήθελε να στιγματίσει τη σύψη που είχε εμφανίσει η καπιταλιστική κοινωνία ανάμεσα στους δύο πολέμους, τον πρώτο και τον δεύτερο, στο Μεσοπόλεμο. Σε τέτοιες λοιπόν φάσεις, τώρα γιατί αναφέρθηκα πιο πίσω στη Ρωμαϊκή, γιατί εκεί χρειάστηκε η κοινωνία να βάλει μία τάξη, πώς να το πούμε, έτσι, να βάλει ορισμένα όρια, να διαμορφώσει ορισμένους κανόνες ηθικής για να μπορούν να ζουν οι άνθρωποι, ακόμα και των τάξεων που ήταν ελεύθερες ή που ήταν εκμεταλλεύτριες, γιατί έχουμε πολλές τάξεις σε εκείνο το μετέχνιο. Και έτσι διαμορφώθηκαν ορισμένα πράγματα τα οποία πέρασαν μέσω των νέων θρησκευτικών δογμάτων του χριστιανισμού. Μια και μιλάμε για την Ευρώπη, αλλά αυτά τα στοιχεία μπορούμε να τα δούμε και σε άλλες μονοθεϊστικές κοινωνίες. Έτσι, κοιτάξτε, από την πλήρη, από την πλήρη αποδοχή αυτού του τύπου της ομοφιλοφιλίας, που δεν ήταν ακριβώς ομοφιλοφιλία, αλλά ήταν περισσότερο αμφιφιλοφιλία, πέρασε η κοινωνία στην άρνηση της ομοφιλοφιλίας, κυρίως των ανδρών, γιατί εκεί ήταν εκτεταμένη, μέσω του θρησκευτικού δόγματος, μέσω της χριστιανικής θρησκείας, που αρχικά ήταν η καθολική, στη συνέχεια και καταδίκασε τελείως έτσι και πέρασε όχι μόνο καταδίκη μέσω των εκκλησιαστικών κανόνων, αλλά και σε πάρα πολλές κοινωνίες και μέσω της νομοθεσίας των κρατών. Την καταδίκη τη θεωρούσε έγκλημα, έτσι, τον λεγόμενο σοδομισμό. Οι καπιταλιστικές κοινωνίες, κυρίως προς το τέλος του 19ου αιώνα, και εκεί που σας είπα μετά τον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο, στην προσπάθεια να καταργήσουν τώρα αυτό, πέρασαν στην άλλη φάση. Πέρασαν στη φάση μιας, ας το πούμε, απόλυτης ελευθερίας ανδρών, γυναικών, μεταξύ τους, έτσι αλλιώς και αλλιώτικα. Παίχτηκαν και πάρα πολλές θεατρικές παραστάσεις στην Αθήνα, δεν ξέρω για τη Θεσσαλονίκη, φέτος, και του Μπρέχτ και άλλων συγγραφέων θεατρικών, πολύ ενδιαφέρουσες, που αναφερόντουσαν σε αυτό το ζήτημα, που όμως ταυτόχρονα ήταν η κοινωνία που πάταγε εκείνη τη στιγμή στην ανάπτυξη του φασισμού, που πήρε τα ηνία της διακυβέρνησης στα χέρια του στη δεκαετία του 30. Αυτά είναι λίγο προγενέστερα. Αυτά όλα τι δείχνουν, ότι το θέμα που συζητάμε, οι σχέσεις, οι ερωτικές, οι σεξουαλικές, οι επιλογές κτλ. Δεν είναι μόνο τι έχω εγώ στο μυαλό μου, πώς το έχω εγώ στο μυαλό μου και το τι έχω στο μυαλό μου και τι θέλω και πού προσανατολίζομαι κτλ. Διαμορφώνεται μέσα σε συγκεκριμένα ιστορικά, κοινωνικά, πολιτικά πλαίσια, συνθήκες. Αυτό είναι που θέλουμε, πώς να το πούμε, να αναδείξουμε και στη σημερινή μας συζήτηση. Επομένως, όταν πας να διορθώσεις κάτι, πολλές φορές πέφτεις στο άλλο άκρο.
Παραδείγματος χάρη, τι ζούμε σήμερα, κυρίως εκ μέρους των κομμάτων που είναι στην εξουσία, των κομμάτων μάλλον που διαχειρίζονται την καπιταλιστική εξουσία, έτσι. Ακούμε έναν ή και κομμάτων που θέλουν να εμφανίζονται ότι έχουν, ότι είναι προοδευτικά, ότι είναι αριστερά, να σας πω, πέστε τα όπως θέλετε. Τι λένε, προβάλλουν έναν άκρατο ατομισμό, ότι τα πάντα είναι θέμα ατομικής επιλογής. Είναι έτσι όμως τα πράγματα? Είναι ή ακόμα και στην, στο θέμα που συζητάμε και της σεξουαλικότητας, ότι τα πάντα είναι ό,τι θέλει ο καθένας. Αλλά να σας πω κάτι. Ο σαδισμός δεν πρέπει να έχει φρένο. Δεν πρέπει να έχει έλεγχο, δεν πρέπει να έχει απαγόρευση. Γιατί το να τη βρίσκεις εσύ, να το πω και λίγο με αυτόν τον τρόπο, προκαλώντας τον πόνο στον άλλον, παραβιάζει τα δικαιώματα του άλλου. Ακόμα και ο λεγόμενος σαδομαζοχισμός, που υποτίθεται ότι στηρίζεται στην αμοιβαιότητα των δύο, και αυτό είναι παραβίαση. Και αυτό έχει ένα υπόβαθρο προβληματικό, κοινωνικο-ψυχολογικό, παθολογικό, αν θέλετε, υπόβαθρο. Και όλα αυτά τα φαινόμενα των εγκλημάτων, της παιδεραστίας, βλέπετε ότι συνδέονται με περισσότερα ζητήματα, με κυκλώματα, με εμπορευματοποίηση, με χίλια δυο ζητήματα. Επομένως δεν υπάρχει μία ατομικότητα και μία ατομική επιλογή πλήρως αποσπασμένη από το πώς είναι διαμορφωμένη η κοινωνία. Άλλωστε ο άνθρωπος είναι κοινωνικό. Η προσωπικότητά του δεν διαχωρίζεται. Αυτό είναι τελείως ατομικό, εκείνο είναι που διαμορφώνεται μέσα στην κοινωνία. Και όσο πιο ανεπτυγμένος είναι ο άνθρωπος, ενώ στον διάβα των εκατομμυρίων χρόνων που αναπτύχθηκε, έτσι, όσο πιο αναπτυγμένος είναι, τόσο και σε όλες του τις επιλογές και στην ικανοποίηση όλων των αναγκών, δεν διαχωρίζεται η εγκεφαλική, τόσο το πω έτσι, λειτουργία από την στενά βιολογική του λειτουργία. Δεν διαχωρίζεται, είναι ενιαίο. Το ποιος θα μ' αρέσει, πώς θα μ' αρέσει, πώς θα μου προκαλές το ενδιαφέρον το ερωτικό, το σεξουαλικό, τον έρωτα ή άλλα συναισθήματα κτλ. Προκύπτει ως αποτέλεσμα όλης της επίδρασης που έχω υποστεί βεβαίως σαν άτομο συγκεκριμένο μέσα στις κοινωνικές συνθήκες που αναπτύσσομαι, της εκπαίδευσης που έχω πάρει, των οικογενειακών σχέσεων που έχω ζήσει, άλλου είδους κοινωνικών σχέσεων που είναι κοντά στην οικογένειά μου, που έχω ζήσει, βιώνω κτλ. Και τα ρέστα. Έτσι δεν υπάρχει κανένας άνθρωπος, πώς να το πούμε, που είναι μόνο από εδώ η βιολογική του υπόσταση και από εκεί η κοινωνική του υπόσταση. Άλλωστε, για να θυμίσω πάλι μια ταινία που έχει μεγάλο ενδιαφέρον, το Ναυαγό. Αυτό, επειδή είναι πιο πρόσφατη, φαντάζομαι οι περισσότεροι θα την έχετε δει. Δεν είναι ο άνθρωπος, δεν είναι μοναχός του. Ακόμα και αν βρεθεί στις φοβερές συνθήκες της απόλυτης μοναξιάς, όπως βρέθηκε ο Ναυαγός στο νησί, χρειάστηκε ακριβώς για να επικοινωνήσει την κοινωνικότητά του να φτιάξει ένα υποκατάστατο ανθρώπινη συντροφιά που δεν υπήρχε. Όλα αυτά λοιπόν τα λέμε γιατί εγώ θα σας το πω καθαρά και στη συζήτηση που έγινε στο φεστιβάλ της ΚΝΕ, υπήρχε μία δυσκολία ιδιαίτερα από τους νεότερους ανθρώπους να κατανοηθεί η σχέση των ατομικών επιλογών που αφορούν τις διαπροσωπικές σχέσεις, το λέω με μία έκφραση που περιλαμβάνει όλα αυτά που είπαμε, συντροφικές, φιλικές,
σεξουαλικές, ερωτικές, ενδοοικογενειακές, να κατανοηθεί ότι όλες αυτές οι διαπροσωπικές σχέσεις δεν είναι κάτι το οποίο δεν επηρεάζεται, δεν συσχετίζεται από τις συνολικές κοινωνικές σχέσεις, που η βάση τους είναι ποιες είναι οι οικονομικές σχέσεις, ποιες είναι οι σχέσεις ιδιοκτησίας και πάνω σε αυτό οικοδομούνται και όλα τα σχετικά που σχετίζονται και με τις επιλογές του ανθρώπου. Και πάνω σε αυτό οικοδομούνται και όλα αυτό που λέμε, έτσι, κανόνες, ηθικές αξίες, δίκαιο, αντίληψη, γιατί σχετίζεται με όλα τα προηγούμενα, αντίληψη για την οικογένεια, αντίληψη για τη συμβίωση, αντίληψη για τις υποχρεώσεις γονιών προς τα παιδιά, αντίληψη για τα δικαιώματα των παιδιών, γιατί ιστορικά δεν υπήρχαν δικαιώματα των παιδιών πάντα, ούτε υπήρχε, πώς να το πω, ενσυνείδηση, συνειδητοποίηση των υποχρεώσεων των γονιών προς τα παιδιά. Πέρα από ό,τι μπορεί να υπάρχει έτσι πιο, σε εισαγωγικά να το πούμε, στικτόδικο, έμφυτο κτλ, που ακόμα και διάφορα ζώα το εκδηλώνουν, την προστασία, ας πούμε, των απογόνων, μέχρι να μπορέσουν να σταθούν μόνα τους και να υπερασπιστούν στη φύση, ας πούμε, την ζωή τους ή να μπορούν να κυνηγήσουν την τροφή τους και τα σχετικά. Και σήμερα το βλέπουμε αυτό και σήμερα βλέπουμε ότι κάνει μια προσαρμογή η κοινωνία. Παραδείγματος χάρη, παρά το ότι δουλεύουν οι περισσότερες γυναίκες, βέβαια θα δούμε διαφοροποίηση ανάλογα με το αν βρισκόμαστε στη μία περιφέρεια της Ελλάδας ή στην άλλη, αν είμαστε σε αστικό κέντρο ή σε κομμόπολη ή και σε χωριό, αν και έχει αλλάξει και η μορφή και η ζωή του χωριού σήμερα. Θα δούμε όμως ότι υπάρχει δυσκολία να συνδυάζει τη μητρότητα και μάλιστα τη μητρότητα στις ηλικίες τις πιο παραγωγικές όσον αφορά την αναπαραγωγική, την αναπαραγωγή του είδους, αλλά και τη συμμετοχή στην παραγωγική διαδικασία. Πιο απλά να το πω. Πότε αποφασίζουν σήμερα οι νέες γυναίκες να κάνουν παιδιά? Στα 20, η πιο παραγωγική είναι εκεί, μέχρι τα, άντε το πολύ μέχρι τα 30. Μη γελάτε, μετά είναι, μετά υπάρχουν μεγαλύτερες δυσκολίες. Όχι ότι δεν μπορεί να κάνει η γυναίκα παιδί, ναι, αλλά έχει μεγαλύτερες. Γι' αυτό προκύπτει, πέφτει η γονιμότητα, γι' αυτό προκύπτουν και τα διάφορα προβλήματα και γι' αυτό τρέχουν και η γυναίκα και ο άντρας στην υποβοηθούμενη, η ιατρικώς υποβοηθούμενη αναπαραγωγή. Έτσι. Που είναι μια υποστήριξη ιατρική απ' έξω. Ορμονική, το λιγότερο και με διάφορα άλλα. Λοιπόν, αυτό λοιπόν το φέρνει νέα κατάσταση, νέα κοινωνία. Γιατί το φέρνει νέα κοινωνία? Γιατί θέλει τη γυναίκα ως παραγωγό υπεραξίας, ως παραγωγό κέρδους για την καπιταλιστική επιχείρηση κτλ. Όμως δεν είναι διατεθειμένη σήμερα η κοινωνία να διασφαλίσει κοινωνικά τον τρόπο ώστε να μπορεί να τα συνδυάσει αυτά. Αυτά που λέμε, ξέρετε, από το 90 και μετά, έτσι που το 90, το 91, εκδηλώθηκε μία μεγάλη οικονομική κρίση, όχι μόνο στην Ελλάδα και στην Ευρώπη, αλλά παγκόσμια. Προχώρησε καραμπινάτα ο λεγόμενος νέο φιλελευθερισμός, με τις ιδιωτικοποιήσεις κτλ. Και πήρε μπάλα και ό,τι είχε κατακτήσει μέχρι τότε, βέβαια και υπό την πίεση της ύπαρξης σοσιαλιστικών κρατών που ανατράπηκαν, πήρε μπάλα και είχαμε την κατάργηση των κρατικών δημόσιων παιδικών σταθμών και βρεφικών σταθμών. Και έμεινε περιορισμένα ό,τι υπήρχε στους δήμους
Και μετά ξαναμπήκαμε σε μία διαδικασία. Μετά από πολλούς αγώνες και από δυσκολίες και τα λοιπά, και κυρίως γιατί φοβούνται, γιατί πέφτει σε όλα τα καπιταλιστικά κράτη, τα αναπτυγμένα καπιταλιστικά κράτη, από τις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής μέχρι και την Ελλάδα, εντοπίζεται το λεγόμενο δημογραφικό πρόβλημα. Δηλαδή, χρονιά με χρονιά, δεκαετία με δεκαετία που γίνεται και η στατιστική καταγραφή, μειώνεται ο πληθυσμός. Μειώνονται οι γεννήσεις που γίνονται, δεν μπορούν να αντισταθμίσουν τις απώλειες, τους θανάτους κτλ. Και έτσι μειώνεται ο πληθυσμός και μειώνεται και ο οικονομικά ενεργός πληθυσμός. Πάνω σε αυτό λοιπόν πώς έρχεται και διαμορφώνει τώρα για να... και είναι αντιδραστική προσαρμογή της κοινωνίας, της καπιταλιστικής, με την ιδεολογία της, με τα μέσα που διαθέτει, την εκπαίδευση και τα λοιπά. Τι διαμορφώνεται? Α, λέει, εντάξει, να δουλεύεις μεν, αλλά μπορείς να κάθεσαι και 2-3 χρόνια μέχρι να μεγαλώσει το παιδί. Είναι καλύτερο, λέει, να το θυλάζεις μέχρι τα 2 και τα 3 χρόνια, παρά να το θυλάσεις 5-6 μήνες και μετά να του δώσεις. Αυτές είναι αντιδραστικές απόψεις. Είναι εξίσου αντιδραστικές, ιατρικοποιημένες θα έλεγα κιόλας. Δηλαδή προβάλλονται και από φορείς που έχουν μια επιστημονικοφάνεια. Όπως και από φορείς ιατρικούς είχε προβληθεί στο 19ο αιώνα ότι ο εγκέφαλος της γυναίκας είναι κατώτερος από το άντρα, γι' αυτό δεν κάνει γυναίκα για την κοινωνική εργασία, δεν κάνει για την εκπαίδευση, δεν κάνει για την πολιτική. Έτσι τώρα έχουμε άλλες απόψεις. Βλέπετε λοιπόν πως μία κοινωνία εκμεταλλευτική, η οποία δεν είναι έτοιμη, δεν είναι όριμη, δεν μπορεί να οριμάσει, αν θέλετε να το πω πιο καλά, να λύσει ολοκληρωτικά ένα ζήτημα κοινωνικής ανισοτιμίας, υιοθετεί ακραίες, λαθεμένες, εκφυλιστικές θα έλεγα καλύτερα, θεωρίες και απόψεις. Είπαμε, ξέρω εγώ, σε σχέση με τη γυναίκα. Μπορώ να σας πω πάρα πολλά και εκεί. Και κυρίως απόψεις που καλλιεργούνται ότι μην το δίνεις στο παιδί σου, στην πεθερά σου, μην το δίνεις στη μάνα σου, χαλάσου, δεν συμμαζεύεται. Δημιουργείται και στο άλλο σκέλος της σεξουαλικότητας ή της ομοφυλόφιλης ή της αποδοχής, αν θέλετε, της ομοφυλόφιλης σεξουαλικής επιλογής. Που είπαμε ότι σωστά το αντιμετώπισε σήμερα. Και ο ίδιος ο καπιταλισμός στην εξέλιξή του. Αλλά να σας πω τις καινούργιες θεωρίες που αναπτύσσονται γύρω από αυτό, που ενδεχομένως εδώ αρκετοί νέοι και νέες θα τις έχουν συναντήσει, τουλάχιστον θα έλεγα, στα πανεπιστήμια και στο Πανεπιστήμιο της Θεσσαλονίκης, από όσο γνωρίζω, είναι η άποψη ότι δεν υπάρχει φύλο. Ότι γενικά το φύλο είναι μία έννοια που κινείται μέσα σε ένα φάσμα. Ξέρετε τι σημαίνει φάσμα? Χρωματικό. Που ξεκινάς από ένα και φτάνεις... Λοιπόν. Και ότι στα άκρα του φάσματος είναι το αρσενικό και στο άλλο άκρο του φάσματος είναι το φιλικό. Αυτές είναι θεωρίες οι οποίες είναι επιβλαβείς, είναι λαθεμένες, δεν δικαιώνουν τη δυνατότητα του ανθρώπου να εκφράζει τη σεξουαλικότητά του ακόμα και με ομοφυλόφιλο τρόπο και όχι μόνο με το ολοφυλόφιλο. Δεν το δικαιώνουν αυτό το πράγμα. Και αντίθετα, δημιουργούν και σε μία αντίδραση. Γιατί τα φύλλα είναι δύο. Αυτός ο προσδιορισμός του φύλου, έτσι, καθορίζεται ακριβώς
από τη θέση του στην αναπαραγωγική διαδικασία, η οποία είναι δημορφική, ας το πούμε. Και δεν μπορεί να αλλάξει και δεν αλλάζει ανεξάρτητα είτε από τη σεξουαλική συμπεριφορά, είτε ακόμα και από τις περιπτώσεις που μπορεί να υπάρχουν ιδιομορφίες στην ανάπτυξη των χαρακτηριστικών του ενός ή του άλλου φύλου, ενώ των βιολογικών χαρακτηριστικών. Να σας το πω πιο απλά, σε τελευταία ανάλυση, το ένα φύλο θα παράγει σπερματοζωάρια και το άλλο φύλο θα παράγει οάρια. Η γονιμοποίηση του οάριου από το σπερματοζωάριο είναι ο μοναδικός τρόπος για να προκύψει στον άνθρωπο, η παραγωγή της νέας ζωής, του νέου κυτάρου. Από τα δύο κύτταρα, δηλαδή να προκύψει ένα νέο κύτταρο και από εκεί να προκύψει. Η αναπαραγωγή της νέας, του νέου ανθρώπινου όντως. Το γεγονός τώρα ότι εμείς, ως Κομμουνιστικό Κόμμα, δεχόμαστε πλήρως την καταδίκη, την απομόνωση, την αντιμετώπιση οποιασδήποτε κοινωνικής αποξένωσης των ομοφυλόφιλων. Δεν μπορεί να μας οδηγήσει να υιοθετήσουμε τέτοιες απόψεις, τέτοιες θεωρίες, οι οποίες είναι αντιεπιστημονικές και ηθικά και ουσιαστικά επιβλαβείς. Φυσικά πάνω σε αυτό, αν θέλετε, γεννιέται ένα ολόκληρο ζήτημα που σχετίζεται με το μπορεί ένα ομοφυλόφιλο ζευγάρι να έχει παιδιά. Κοιτάξτε, ένας ομοφυλόφιλος μπορεί να κάνει παιδί με τον τρόπο που είπαμε πριν. Αν είναι γυναίκα είναι πιο απλό. Αν είναι άντρας είναι λίγο πιο δύσκολο και σύνθετο. Γιατί δεν μπορεί να υπερβεί αυτή η διαδικασία που είπαμε πριν. Αλλά αυτή η διαδικασία δεν μπορεί να ακυρωθεί. Σε 100.000 χρόνια δεν ξέρουμε αν η εξέλιξη μπορεί να φέρει κάτι άλλο. Δηλαδή να φέρει μια νέα ζωή, ένα νέο κύτταρο να προκύψει από την σύζευξη τριών κυττάρων. Σας λέω τώρα θεωρητικά, τελείως. Έτσι. Δεν ξέρω αν υπάρχει εδώ κάποιος βιολόγος και αν υπάρχει πολύ θα θέλαμε να οικοδομήσουμε και μία σχέση συνεργασίας γιατί εμείς ως κόμμα δεν βγάζουμε κάτι από το κεφάλι μας χωρίς να μελετήσουμε όλων των επιστημών, των συναφών τα συμπεράσματα από τις έρευνες που γίνονται. Και μας ενδιαφέρει βέβαια και η άποψη των βιολόγων, των γενετιστών και όχι μόνο των γιατρών ή των ψυχολόγων ή των κοινωνιολόγων. Αλλά εν πάση περιπτώσει, επειδή δεν μπορεί να καταργηθεί αυτή η δυτή σχέση του γονέα με την έννοια αυτών από τους οποίους προκύπτει η νέα ζωή, έτσι, εξού και γονέας, είναι θηλυκός και αρσενικός και δεν μπορεί να υποκατασταθεί από τις θεωρίες ότι ο απόγονος μπορεί να έχει δύο μπαμπάδες ή δύο μαμάδες σε αποκλεισμό των βιολογικών μαμάδων και μπαμπάδων κτλ. Καταλαβαίνετε το εδώ προκύπτουν καινούργια ζητήματα, σύνθετα. Προκύπτουν ζητήματα βιοειθικής, τα οποία δεν είναι όλα λυμένα, αλλά είναι προχειρότητα που σε καμία περίπτωση το κόμμα μας δεν την υιοθετεί, όπως κάνει ο κύριος Τσίπρας, για παράδειγμα,
που λέει θα φέρω, θα είχε φέρει, αλλά δεν το έφερε τελικά εγώ, θα φέρω να αποκατασταθεί η δυνατότητα της κοινής τεκνοθεσίας από τα ομόφυλα ζευγάρια. Γιατί όλοι οι άνθρωποι πρέπει να έχουν τα ίδια δικαιώματα. Βεβαίως όλοι οι άνθρωποι πρέπει να έχουν δικαιώματα και τα ίδια. Και σαν να τρέξουμε λίγο και να δούμε και μία άλλη πλευρά, γιατί σηκώνουν τόσο πολύ αυτά. Γιατί θέλουν να οδηγήσουν σε μία νέα μορφή αποξένωσης με βάση το σεξουαλικό, τη σεξουαλική προτίμηση, το σεξουαλικό προσανατολισμό, να πω, εν πάση περιπτώσει, και όχι με βάση την κοινωνική ταξική ένταξη. Γιατί δεν ευαισθητοποιούνται στο πλήθος των δικαιωμάτων που στερούνται σήμερα οι εργαζόμενοι, άντρες και γυναίκες, νέοι άνθρωποι. Μας έχουν πλήξει τα αυτιά με τον επισιτισμό. Ποιον επισιτισμό? Και τον τουρισμό, ότι είναι ο κλάδος ατμομηχανή για την Ελλάδα. Και είναι. Και έχει ανάπτυξη. Και αν το πάρεις στενά με ορισμένους οικονομικούς δείκτες, ναι, βεβαίως. Έχει ανάπτυξη. Κυρίως μετά την έξοδο από τη φάση της ύφεσης, της κρίσης που είχε υποστεί όλη η ελληνική οικονομία. Αλλά πού είναι οι συνθήκες ζωής και εργασίας των εργαζόμενων στον τουρισμό, που εκεί οι συνθήκες είναι άθλιες, δεν υπάρχει ωράριο, δεν υπάρχει αργία, δεν υπάρχει η αναγνώριση να μην υπάρχουν διπλοβάρδες, πώς το λένε, να τελειώνει μια και να αρχίζει η άλλη, κάπως το λένε, πώς το λένε, δεν το θυμάμαι. Ποιος είναι εδώ συνδικαλιστής να το πει. Πού είναι η ευαισθησία αυτή? Πού είναι η ευαισθησία στις παθήσεις, τις επαγγελματικές παθήσεις, σε μια σειρά στους εργαζόμενους στον τομέα της υγείας, στον τομέα της καθαριότητας. Καλά να μην πιάσω τους μεγάλους, βλέπετε τα ατυχήματα που γίνονται, τα εργατικά ατυχήματα πάνω στις βιομηχανίες της μεταποίησης των μεταφορών κτλ. Πού είναι η ευαισθησία, γιατί όλα αυτά δεν σχετίζονται με το διαμορφώνω, κάνω όνειρα, θέλω να φτιάξω τη ζωή μου, θέλω να έχω και έναν άνθρωπο κοντά μου, πώς τον επιλέγω και τα λοιπά. Αλλά εσείς εδώ μετρήσατε άμεσα, ενώ η Θεσσαλονίκη, θύματα από το έγκλημα που έγινε στις σιδηροδρομικές γραμμές, στις σιδηροδρομικές μεταφορές στα τέλη. Βλέπετε, καμιά φορά δηλαδή και στενά να πεις το επίπεδο της μόρφωσής σου που μπορεί να είναι λίγο καλύτερο. Και δεν θα πω εγώ για τα παιδιά ή για τους νέους που προέρχονται από τα ανώτερα μεσαία στρώματα ή την ίδια γυμναστική τάξη. Θα πω και για τα παιδιά της ίδιας της εργατικής τάξης, των λαϊκών μεσαίων στρωμάτων κτλ. Ή μπορεί και για τους νέους και τις νέες που εργάζονται σε κάποιους κλάδους με μεγαλύτερο βαθμό, όχι απλά μορφωτικής ειδίκευσης, αλλά και επαγγελματικής ειδίκευσης, επιστημονικής ειδίκευσης, και να πληρώνονται πολύ καλύτερα, όπως είναι, ξέρω εγώ, ο κλάδος της πληροφορικής, που δεν έχει και ανεργία, που δεν έχει μεγαλύτερη ζήτηση από τις επιχειρήσεις, από ότι υπάρχει προσφορά, ας το πούμε έτσι, εργασίας. Ωστόσο, βλέπετε πώς μπορεί να τυναχτούν όλα αυτά στον αέρα. Γιατί? Γιατί το κράτος, παρά τη μεγάλη, το καπιταλιστικό κράτος, παρά τη μεγάλη ανάπτυξη των επιστημών, παρά τη μεγάλη ανάπτυξη των αντίστοιχων τεχνολογιών, δεν μπαίνει απάνω του, δεν θέλει να πάει, να ξοδέψει, πώς να το πούμε, να δώσει πόρους που τους δημιουργεί όμως η ίδια η καπιταλιστική κοινωνία με τη δουλειά των πολλών των εργαζόμενων, για να εξασφαλίσει την τελευταία λέξη της τεχνολογίας στις μεταφορές, στην υγεία, στην παιδεία, στην προστασία από τις πλημμύρες, από τις πυρκαγιές, από τους σεισμούς,
και όπως είδατε, παντού και στις πυρκαγιές. Αγγίξανε και περιοχές στην Αθήνα, αν έχετε υπόψη σας, τότε που γίνανε. Πιο μικροαστικές και όχι καθαρά λαϊκές. Και όχι, πότε ήταν πέρσι, πρόπερσι. Και πρόπερσι, όχι μόνο στο Μάτι. Αλλά και σε μια σειρά από άλλες περιοχές. Το ίδιο και με τους σεισμούς. Εμείς τον νιώσαμε το σεισμό την Κυριακή που πέρασε, που έγινε στην Εύβοια. Γιατί ήταν μικρού εστιακού βάθους. Πού είναι, εδώ βγαίνουν όλοι και λένε ότι δεν έχει γίνει ο απαιτούμενος έλεγχος και δεν έχουν πάρθει τα απαιτούμενα μέτρα. Εσείς, αν θυμάμαι καλά, είχατε κάνει και κάποια ημερίδα εδώ πέρα. Γιατί έχετε και επιστήμονες εξειδικευμένους σε αυτό το κομμάτι. Δεν έχουν γίνει, όλοι το λένε, ανεξάρτητα τι είναι πολιτικά και τι ψηφίζουν. Όλοι το λένε, δεν έχουν γίνει οι έλεγχοι και δεν έχουν πάρθει τα απαιτούμενα μέτρα ούτε για τα δημόσια κτίρια, ούτε για τα σχολεία. Πού είναι λοιπόν η προστασία της ζωής? Άρα βλέπετε, είναι συνυφασμένα δηλαδή, δεν μπορούμε να έχουμε, να μην σας κουράζω περισσότερο και να κάνουμε περισσότερο συζήτηση. Υποψιάζομαι ότι πολλά από αυτά που είπα μπορούν να έχουν προκαλέσει, ας πούμε, ερωτήσεις ή τέτοια αντιδράσεις, πώς το λένε. Δεν αποποιώ και αυτό, μη φοβηθείτε να πείτε. Η ουσία λοιπόν είναι αυτή, συνδέονται τα ζητήματα με το σε ποια κοινωνία ζω, ποια είναι η προοπτική. Και θέλω να κλείσω την εισηγητική έτσι, ομιλία με αυτό, σε ποια κοινωνία ζω, ποια είναι η προοπτική. Εμείς λέμε ότι ο άνθρωπος, έχοντας γνώση των ζητημάτων, επομένως έχοντας και γνώση των κοινωνικών, πολιτικών παραγόντων που επηρεάζουν την καθαρά ατομική του ζωή και επιλογή, μπορεί να γίνει πρωτοπόρος. Μπορεί να δημιουργήσει προϋποθέσεις αλληλοσεβασμού, αν είναι γυναίκα απέναντι στον άντρα κτλ. Αλληλοεκτίμησης, να βάλει φρένο σε ό,τι αντιδραστικό, σε ό,τι παροχημένο υπάρχει και του μεταδίδεται με τον ένα ή τον άλλον τρόπο, ακόμα και από το εκπαιδευτικό σύστημα, ακόμα και από, από το θρησκευτικό δόγμα, από τα αστικά κόμματα, από οτιδήποτε κτλ. Να ανοίξει δρόμο. Ο δρόμος αυτός πρέπει να είναι δρόμος του ανθρώπου μαχητή, που γνωρίζει, που παλεύει για μία άλλη κοινωνία. Δεν είναι ή όλα ή τίποτα. Δεν είναι ότι αν σήμερα ο καπιταλισμός είναι η βάση για ζητήματα που αγγίζουν και τον περιορισμό των ατομικών μου, ας το πούμε, επιλογών και δικαιωμάτων, ότι το αφήνω στην άκρη και περιμένω πότε θα γίνει ο σοσιαλισμός, κομμουνισμός. Το δρόμο αυτό τον ανοίξανε για κατακτήσεις, αυτές τις κατακτήσεις που είπαμε που αφορούσαν τη γυναίκα, το παιδί κτλ. Οι κομμουνιστές και οι κομμουνίστριες σε πολύ σκληρές συνθήκες κατηγορήθηκαν για τις απόψεις αυτές της αναγκαιότητας της κοινωνικής ισοτιμίας απέναντι και στα δύο φύλλα. Κατηγορήθηκαν για πορνεία, κατηγορήθηκαν για άρνηση, λέει, κάθε συντροφικότητας και άρνηση του θεσμού της οικογένειας. Το ΚΚΕ αρνήθηκε τον θεσμό της οικογένειας, που στην πραγματικότητα είναι μία οικονομική μονάδα. Όπως έλεγε μέχρι πέρσι, δεν το έχω ελέγξει για φέτος, το βιβλίο που αναφέρεται στην οικιακή οικονομία. Στο γυμνάσιο. Νομίζω, αν θυμάμαι καλά, το κάνουμε στο γυμνάσιο και όχι στο λίγο. Λοιπόν, δεν ξέρω, επειδή τους έχουμε κάνει και χοντρή κριτική, μπορεί να το έχουμε διορθώσει τώρα. Εμείς αρνούμαστε αυτό,
αρνούμαστε ότι τα δικαιώματα του ανθρώπου μπορούν να προκύπτουν από την εξάρτησή του από έναν άλλον άνθρωπο και η επιλογή της συμβίωσης και του γάμου με οποιαδήποτε μορφή θα κατοχυρώνει την εξασφάλιση κάποιων κοινωνικών δικαιωμάτων, ασφάλισης ή στέγασης ή δεν ξέρω οτιδήποτε άλλο που θα προκύπτει επειδή τα έχει αυτόν που επιλέγω να παντρευτώ, έτσι να ζήσω μαζί του κτλ. Και επομένως, αν το έχει κατακτημένο το ετερόφυλλο, ας το πούμε έτσι, ζευγάρι, να προκύψει και για το ομόφυλλο. Για οποιοδήποτε, ανεξάρτητα από τη σεξουαλική του επιλογή, τον προσανατολισμό, με αυτή την έννοια που είπαμε, έτσι. Και με τους περιορισμούς που πρέπει να υπάρχουν για να μην καταπατάτε το ατομικό δικαίωμα του διπλανού μου, πρέπει να προέρχονται αυτά τα δικαιώματα, να κατοχυρώνονται μάλλον, στον κάθε άνθρωπο ξεχωριστά. Γιατί μόνο ο ανεξάρτητος άνθρωπος που δεν βασίζει μια στοιχειώδη εξασφάλιση αυτών που χρειάζεται για να ζήσει, δεν μπορεί να τα στηρίζει στον άλλον. Είτε είναι άντρας, είτε είναι γυναίκα. Και να παντρεύεται για να το έχει οικονομικό αποκούμπι ή να μην χωρίζει, γιατί σκέφτεται ότι πώς θα ζήσω μετά. Που βεβαίως στις μέρες μας, άμα χωρίσει ένα ζευγάρι που έχει παιδιά, οικονομικά δυσκολεύεται περισσότερο. Αυτό είναι γεγονός. Άρα εμείς υιοθετούμε μια στάση μαχητική, αγωνιστική, σε γνώση των προβλημάτων, σε γνώση των αιτιών των κοινωνικών, πολιτικών ζητημάτων που επηρεάζουν και την ατομική μας συμπεριφορά και την ατομική μας επιλογή και θεωρούμε ότι σε κάθε μάχη πρέπει ο άνθρωπος που προβληματίζεται να παίρνει ενεργητικά μέρος. Παραδείγματος χάρη, όλοι που είμαστε σήμερα εδώ να πάρουμε ενεργητικά μέρος για τη μάχη των εκλογών που θα γίνουν στις 21 του Μάη. Ενεργητικά μέρος από τη σκοπιά πια. Ότι τι μπορούμε να περιμένουμε στις εκλογές που θα προκύψουν. Μπορούμε να περιμένουμε μια καλύτερη κυβέρνηση, όπως λέει ο ΣΥΡΙΖΑ. Μπορούμε να περιμένουμε τη συνέχεια της οικονομικής βάσης προς την ανάπτυξη που λέει η Νέα Δημοκρατία ότι έβαλε και τώρα θέλει να τη συνεχίσει. Που βγαίνει και λέει, τώρα δεν το παρακολούθησα γιατί τώρα αυτή την ώρα θα το εξαγγείλει, λέει ο κύριος Μητσοτάκης, το οικονομικό του πρόγραμμα από τους αδερφούς του. Υπάρχει και ένα οικονομικό φόρουμ υπό την αιγίδα του ΝΑΤΟ. Λοιπόν, και λέει ότι θα ανεβάσει τον κατώτατο μισθό κτλ. Όχι, αν τον ανεβάσει, είτε είναι η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας αυτοδύναμη, είτε είναι του ΣΥΡΙΖΑ αυτοδύναμη, που δεν μπορούν να κάνουν αυτοδύναμη, γιατί ο κόσμος, ο λαός είναι δυσαρεστημένος και το έχει δει. Το έργο και από τη μία και από την άλλη πλευρά. Αλλά που μπαίνει στον προβληματισμό. Μήπως, παιδί μου, ένα σχήμα προκύψει λίγο καλύτερο. Μήπως θα μπορούσε να συμβάλλει και το κουκουέ σε ένα σχήμα, να σπρώξει, να πιέσει κτλ. Όχι σε ένα σχήμα με τη Νέα Δημοκρατία, αλλά άντε με το ΣΥΡΙΖΑ, άντε με λίγο ΠΑΣΟ, άντε με λίγο ΜΕΡΑ. Μπορεί να σπρώξει το κουκουέ με τη δύναμη του λαού, με την ψήφο του λαού, με την ενδυνάμωσή του, με την ισχυροποίησή του και μέσα στη Βουλή και έξω από τη Βουλή, για να μπει μπροστά για πιο οργανωμένη, για πιο αποτελεσματική, για πιο απειλητική για την αστική εξουσία, για το κεφάλαιο και για τα κέρδη του, έτσι, αντεπίθεση. Και αυτό είναι το διακύβευμα αυτών των εκλογών, ανεξάρτητα ποιος θα έρθει πρώτος, δεύτερος, ανεξάρτητα πώς, ποιο κόμμα θα φέρει περισσότερους ή λιγότερους ή πόσους βουλευτές μέσα στη Βουλή, ανεξάρτητα αν αυτό δεν λυθεί με τις εκλογές της 21,
και αναγκαστούν να κάνουν δεύτερες εκλογές στη συνέχεια κτλ. Και εμείς νομίζουμε και καλούμε έτσι και ανθρώπους που τώρα μας γνωρίζουν περισσότερο, που τώρα μπαίνουν στη λογική, βλέπουν ότι το ΚΚΕ στα πιο δύσκολα, όποια κι αν ήταν αυτά, μπήκε μπροστά, οργάνωσε την επιβίωση από σεισμούς, από πλημμύρες, από πυρκαγιές, από στη διεκδίκηση του εργατικού των μισθών, των συντάξεων, στο να μην γίνουν πληστηριασμοί στα σπίτια, στην επαγγελματική στέγη, στην υπεράσπιση του αγροτικού εισοδήματος. Αυτό που το βλέπουν άνθρωποι, μισθωτοί, ελευθεροεπαγγελματίες, συνταξιούχοι, νέοι που ακόμα ενδεχομένως να μην έχουν δουλέψει ή δεν έχουν δουλέψει σταθερά, μαθητές, φοιτητές, που βλέπουν όλη αυτή την κατάσταση και αναγνωρίζουν ότι το ΚΚΕ στα λόγια, στα πράξη και όχι στα λόγια, είναι προστάρης να υπερασπίζεται τα κοινωνικά δικαιώματα και τα ατομικά δικαιώματα. Έτσι, σε αυτόν τον δρόμο λοιπόν μπορεί να προκύψει και πρέπει να προκύψει και η στήριξη, η πολιτική μέσα από τις διαδικασίες των εκλογών που μπορεί να μην λύσουν το ζήτημα να μας φέρουν την επαύριο των εκλογών τη δυνατότητα να ζήσουμε σε μία οικονομία και κοινωνία οργανωμένη από το λαό και για το λαό και όχι για τα καπιταλιστικά κέρδη, αλλά μπορεί και αυτό να είναι ένα πετραδάκι στην ισχυροποίηση του αγώνα της προς αυτήν την κατεύθυνση.